Μάλιστα, το αγοράκι από την καινούρια, την τρίτη σύζυγο πια, τη Ρόζα Λιντερό. 26 ετών αυτή. 26 ετών, παρακαλώ, που έχει τα κουράγια όλα, γιατί νομίζω ότι ο πατέρα στα 61 τι να έχει να δώσει. Νομίζω δηλαδή, ότι έχει κουράγια ο Μελ Γκίμπσον. Φοβερό. Κοίταξε, να όταν φτάνει σε τέτοιο αριθμό. Ναι. Εντάξει, δεν φτάνει και τυχαία. Όσο και να λέμε, εντάξει, ότι μπορεί ίσω ένα άντρα επιτυχημένο που έχει και χρήματα να το σκέφτεται διαφορετικά, λίγο πιο απλά. Δεν το πιστεύω ότι τα κάνει τα κουτουρού. Δεν τα κάνει πιστεύω. Κάπως αρέσει, έτσι έκανε 7 από τον πρώτο γάμο, άλλο ένα, άλλο ένα. Η αδικία τη φύση όμω, Ελένη. Μπορεί να μην μπορεί να αρνηθεί σε γυναίκα ότι θέλει και αυτή ένα παιδί. Και να λέει, θέλετε παιδιά, κουκλάρε μου να σα κάνω. Αφού είπαμε, είμαι καρπερό, δεν έχω πρόβλημα. Η αδικία τη φύση όμω, γιατί αν μια γυναίκα πάει να κάνει παιδί από 50 τόσο ετών και πάνω, λένε που τι το θέλει τώρα, για ποιο λόγο, μα που θα είναι μεγάλη μαμά. Δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα μετά τα 50. Δεν μπορεί, η αδικία τη φύση. Αυτό είναι τη φύση, δεν φταίει αυτό. Είναι κρίμα όμω. Δηλαδή θέλω να πω ότι σχολιάζεται και αρνητικά άμα κάνει ένα παιδί από κάποια ηλικία και πάνω. Ενώ για τον πατέρα, βέβαια, λένε έλα μωρέ, είναι νεότατη γυναίκα, τους θα τα καταφέρουν. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ναι, να του ζήσει. Οι προβληματισμοί σου σωστοί είναι. Δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Ποιο σχολιάζει για τον πατέρα και λέει ότι στα 61 του τώρα πάει να γίνει, θα μπορούσε να είναι παππούς του. Δεν το λένε. Ενώ για τη μητέρα, είπαμε πάλι σωστό, γαστρόλα, οι μάνες τα τραβάνε. Δεν είναι όμως και ο μόνος ο οποίος έχει τόσα πολλά παιδιά. Δεν είναι αρχίσεις πάλι τον Τζάρλι Τσάπλιν πριν 100 χρόνια, αν είχε κάνει 10 παιδιά. Όχι, αλλά ειλικρινά νόμιζα. Σήμερα τι γίνεται, πείτε μου, σήμερα.